Η Κηφισιά επικράτησε 3-1 του Άθλο Ρεστιάδας και είναι αγκαλιά με την 5η θέση στην τελική κατάταξη της Volley League που συνοδεύεται και με εισιτήριο για το Challenge Cup. Η ομάδα της Αττικής ανέβηκε στους 22 βαθμούς αφήνοντας τους 16 τον Πίγασο Πολύχνης και τον Άθλο Ρεστιάδας, με την ομάδα του Εύρου οριστικά να μένει πλέον εκτός 5ης θέσης και να παλεύει για την 6η απέναντι στον Πίγασο Πολύχνης, ο οποίος έχει μαθηματικές ελπίδες για να προσπεράσει την Κηφισιά στο Photo Finish. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να νικήσει την Κηφισιά την επόμενη αγωνιστική και μάλιστα με σκορ 3-0 και με συνολική διαφορά πόντων συν 12. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η Κηφισιά θα εξασφαλίσει την 5η θέση και δεν θα χρειαστεί ο τελευταίος αγώνας του μίνι πρωταθλήματος. Κορυφαίος της Κηφισιάς σε ακόμη έναν αγώνα, ο Ρέγκο Ρικάρντο, ο οποίος σημείωσε 21 πόντους και τον ακολούθησε ο Κοσάνοβιτς με 17. Γενικά η ομάδα της Αττικής είχε εξαιρετική επίθεση που συνολικά ήταν στο 50% έναντι 45% του Άθλου. Από την ομάδα της Ορεστιάδας απουσίασε ο Μπουιάτη και σημείωσαν από 16 πόντους οι Καραμπαλή και Χάτσεσον. Ο Άθλος ήταν μέσα στον αγώνα στα δύο πρώτα σετ, ενώ στη συνέχεια γύρισε, διακόπτη και πέταξε λευκή πετσέτα στο Ζιρίνιο, δίνοντας την ευκαιρία στην Κηφισιά να πατήσει γκάζι και να πάρει δίκαια την νίκη. Στο πρώτο σετ του αγώνα, Κηφισιά και Άθλος, κρατώντας υψηλά ποσοστά στο side out, έφτασαν μαζί στο 6-6. Η εντυπωσιακή pipe του Μπόγιτς και το μπλοκ του Σπιλιώτη έφεραν την αθηναϊκή ομάδα μπροστά με 8-6, με τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν 10-10 με κόντρα του Απόνζα. Η αμφίροπη αναμέτρηση συνεχίστηκε με τον Άθλο να προσπερνά 16-17 με κόντρα του Μπέικ, αλλά τον Οκοσάνοβιτς με επίθεση και άσο να βάζει ξανά σε θέση οδηγού την Κηφισιά με 18-17. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να βρίσκουν λύσεις από τα 9 μέτρα, καθώς με άσο του Μπόγιτς προηγήθηκαν 20-18, ενώ έφτασαν σε τριπλό σετ μπολ με 24-21, όταν ο Ρικάρντο χάλασε την υποδοχή των φιλοξενούμενων και ο Μπέικ έστειλε την μπάλα στο φιλέ. Ο Άθλος κρατήθηκε στο σετ μειώνοντας 24-23 μετά από άσο του Μποζίδη, όμως η Κηφισιά έκλεισε το πρώτο σετ με 25-23 μετά από παράβαση γραμμής των φιλοξενούμενων. Σίγουρα πιστεύω ότι έγιναν πάρα πολλά λάθη. Σταδιακά δηλαδή από το δεύτερο σετ και μετά θεωρώ πως η Κηφισιά κατάφερε να βελτιώσει την απόδοσή της στους περισσότερους τομείς αν όχι σε όλους, σε αντιθέση με εμάς που για να είμαι ειλικρινής είχαμε μια σταδιακή φθήνουσα πορεία. Αλλά πιστεύω ότι τα λάθη κάναν πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα λάθη ήταν, αλλά σίγουρα παίξανε το ρόλο τους. Τώρα μιλάμε για τρεις ομάδες οι οποίες παλεύουν και είναι ισοδύναμες. Έστω και τα λίγα λάθη πολλές φορές κάνουν τη διαφορά. Στο σερβίς προσπαθείς να πιέσεις, κάποιες φορές σου βγαίνει, κάποιες φορές δεν σου βγαίνει. Έτσι είναι το βόλεϊ. Όμορφο θέαμα στους φιλάθλους προσέφερε και το δεύτερο σετ, με την Κηφισιά και τον Άθλο να βγάζουν πάθος και ποιότητα στο γήπεδο. Οι γηπεδούχοι με πλασέ του Ρικάρντο προηγήθηκαν 7-5, όμως η ομάδα του Εύρου με σερί 0-3 και πέναλτι του Χάτσεσον προσπέρασε 7-8. Η Κηφισιά μετά το βαρύ σερβίς του Τζούνιορ και το λάθος του Άθλου στην επίθεση ανέκτησε τα ενία για το 9-8. Οι γηπεδούχοι κρατώντας το side out και εκμεταλλευόμενοι την out επίθεση του Καραμπαλή πήραν αέρα 2 πόντων 15-13. Στη συνέχεια ο άσος του Κιν έφερε ξανά πλήρη ισορροπία για το 16-16, με την αναμέτρηση να παραμένει αμφίροπη καθώς οι φιλοξενούμενοι προσπέρασαν με 21-20 και 23-21 με έξυπνο πλασέ του Χάτσεσον και μπλοκ του Κωνσταντινίδη. Μάλιστα με κόντρα του Χάτσεσον οι φιλοξενούμενοι έφτασαν σε τριπλό σετ μπολ 21-24 με τον Άθλο να παίρνει το σετ με 25-22. Καταρχήν όπως έχουμε πει πολλές φορές εδώ που βρισκόμαστε και αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα. Πόσο μάλλον όταν αυτό έρχεται χωρίς απώλεια βαθμών, κάτι το οποίο το θέλαμε από την αρχή του παιχνιδιού. Σίγουρα, όσον αφορά στην ποιότητα του παιχνιδιού, δεν ήταν και το καλύτερο ποιοτικά, τόσο από τη μεριά μας, αλλά πιστεύω όσο και από τη μεριά της Ορεστιάδας. Εμείς κάναμε πολλά ατομικά λάθη, τόσο στην αρχή του πρώτου σετ, όσο και κατά τη διάρκεια. Όταν μπορέσαμε και περιορίσαμε αυτά τα ατομικά λάθη και παίξαμε ως ομάδα, θεωρώ ότι εκεί πέρα κρίθηκε και το παιχνίδι. Έχουμε πολλούς περιορισμούς σαν ομάδα όσον αφορά στα χαρακτηριστικά των αθλητών. Οι περιορισμοί των τραυματισμών μας δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τη δουλειά μας μέσα στο γήπεδο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, για να μπορέσει να πετύχει ένα θετικό αποτέλεσμα, πρέπει να γίνει κάποια υπερπροσπάθεια σε εισαγωγικά από κάποιους άλλους αθλητές, έτσι ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τα οποιοδήποτε κενά δημιουργούνται λόγω κάποιων τραυματισμών. Θεωρώ ότι ο Ρικάρντο είναι ένας από αυτούς, όχι μόνο ο Ρικάρντο, αλλά και ο Ρικάρντο. Όχι μόνο στο σημερινό παιχνίδι, γενικά την τελευταία περίοδο είναι ένας από τους παίκτες που μας βοηθάνε πάρα πολύ και μας δίνει τον εύκολο πόντο που πραγματικά τον έχουμε ανάγκη. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Απομένει άλλο ένα παιχνίδι για να κλείσουμε τη χρονιά έτσι όπως θέλουμε. Ξεκουραζόμαστε μια μέρα και προετοιμαζόμαστε γι' αυτό. Παρά την απώλεια του δεύτερου σετ, η Κηφισιά στο τρίτο μπήκε αποφασισμένη, έχοντας το Σπιλιώτη στο σερβίς και ισχυρό μπλοκ και πήρε προβάδισμα 6-2, το οποίο αργότερα έγινε 8-3 με άσο του Κοσάνοβιτς. Οι Ευρύτες συνέχισαν να έχουν προβλήματα στην υποδοχή και κακές επιλογές στην επίθεση, με την Κηφισιά να το εκμεταλλεύεται και να παίρνει διαφορά ασφαλείας 14.
Η αθηναϊκή ομάδα συνέχισε να ελέγχει το σετ, φτάνοντας μέχρι το 15-7. Ο Άθλος έτρεξε σε 0-4, μειώνοντας 15-11, έχοντας τον Κωνσταντινίδη στο σερβίς, πλησιάζοντας μάλιστα στο -3 και συγκεκριμένα στο 16-13, μετά από out επίθεση του Κοσάνοβιτς. Η Κηφισιά παρά την πίεση έμεινε μπροστά και με διαδοχικά μπλοκ τον Σπηλιώτη, Ρικάρντο και ο Κοσάνοβιτς έφτασε στο 24-16 με τον σέρβο διαγώνιο να τελειώνει το σετ με 25-16. Η διάθεση των παικτών του Κώστα Χριστοφιδέλη να κυνηγήσουν κάθε μπάλα στην άμυνα έδωσε την απαραίτητη όθηση στους γηπεδούχους, οι οποίοι στην αρχή του τέταρτου σετ προηγήθηκαν 7-4 μετά από άσοδο Σπηλιώτη. Η εξαιρετική άμυνα του Βελούδη και το έξυπνο τελείωμα του Ρικάρντο έδωσαν αέρα 4 πόντων στην Κηφισιά για το 16. Στη συνέχεια, ο Τζούνιορ με δύο συνεχόμενους άσους ξεσήκωσε το Ζιρίνιο, διαμορφώνοντας το 13-7. Η ομάδα του Εύρου με σερί 0-3 πλησίασε 13-10, όμως το κερδισμένο μπλοκάουτ του Ρικάρντο και η κόντρα του Κοσάνοβιτς διαμόρφωσαν το 17-11. Η Κηφισιά έμεινε μπροστά και σφράγισε το πολύτιμο τρίποντο, κατακτώντας το σετ με 25-17 με άσο του Ρικάρντο. Στο πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού μας είπε ότι ήταν ένα δύσκολο κομμάτι, δέχτηκαν πίεση, ήταν ένας δύσκολος αντίπαλος, το ξέραν αυτό, ότι δεν παίζαν ένα εύκολο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά στη συνέχεια προσπάθησαν να αξιοποιήσουν την έδρα τους, να πάρουν ενέργεια από τον κόσμο, να δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούν και να φτάσουν στη νίκη.